καραμέλα, Καναδά. Που λένε, εάν είχατε μία μη κυβερνητική οργάνωση και είχατε οικονομήσει εκατομμύρια από, από αυτή την προπαγάνδα, θα σας έλεγα έβγε που το επαναλαμβάνετε. Δεν περισσότεροι, περισσότεροι. Μα δεν με αφήνετε να μιλήσω. Λοιπόν, μπορείτε να το πείτε μόνο. Αν θέλετε να με αφήσετε. Λοιπόν, όλα τα θρασίμια των ΜΚΟ που έχουν οικονομήσει εις βάρος του ελληνικού λαού εκατομμύρια. Πάνε μέσα. Λένε, πού πάνε μέσα, δεν τα κανένα πάνε μέσα, πότε θα πάνε. Όπως θα πάει και ο Βενιζέλος που συζητούσατε προηγουμένως, που έχει 100 εκατομμύρια τρύπα το ταμείο του Πασόκ και παραστατικά 50 εκατομμύρια δήθεν για εισιτήρια, ότι τους τα δίνανε σε ρευστό στο χέρι. Κανείς δεν θα πάει μέσα, εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Και επειδή ελέγχθηκε προηγουμένως ότι δεν να ελεγχθούν και τα άλλα κόμματα, έχει ελεγχθεί η Χρυσή Αυγή, σας πληροφορώ. Από δύο ορκωτούς λογιστές για μία ολόκληρη ημέρα. Και δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε καμία τράπεζα. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή έχει χρήματα σε τράπεζα τα οποία χρησιμοποιεί για τον ελληνικό λαό. Έχει φτιάξει κοινωνικό ιατρείο όπου στέλνει σε ιατρία ανθρώπους Έλληνες ανήμπορους να πληρώσουν υγεία τους. Μόνο τον περασμένο μήνα στείλαμε 368 άτομα στην Αθήνα σε ιατρία. Κύριε Μιχαλογιάκου, εδώ απαγορεύεται να φέρνουμε και τους Κοκολέζους και τους Νιγηριανούς και τους Μπουζουμπούρα. Το αίμα να μην μπει σε κάποιον άρρωστο που έχει άλλο χρώμα. Μα δεν μπορούμε το ελέγχουμε εμείς το αίμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Δεν έγινε φόντο στο νοσοκομείο. Ναι, μπορώ να απαντήσω. Δίνουμε εμείς αίμα. Ναι. Κάθε ένας που είναι αιμοδότης ή ένα σύλλογος, όταν είναι σύλλογος αιμοδοτών, έχει δικαίωμα το αίμα αυτό, όχι να το αποκλείσει από το να το πάρει ο μαύρος, ο κίτρινος, ο πράσινος, ο μπλε. Απλά όταν έχει ανάγκη, κούφια η ώρα, κάποιος φίλος του, ο Βασίλης, κάποιο αίμα. Λέμε ότι όχι, δεν πάμε και δίνουμε. Λες από την τράπεζα αίματος που έχω να διατεθούν δύο φιάλες για το φίλο τάδε. Όχι, ο τράπεζα αίματος δεν έχει. Από εκεί και πέρα το νοσοκομείο. Έχει το νοσοκομείο. Μπράβο, από εκεί και πέρα το νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα το νοσοκομείο έχει δικαίωμα. Δεν μπορούμε εμείς να του στερήσουμε το δικαίωμα αν χαροπαλεύει ένας μαύρος ή κίτρινος να δώσει το αίμα. Αλλά αυτό η μεγάλη υποκρισία, είναι ότι οι χρυσαυγίτες δίναν το αίμα τους και άλλοι διαδηλώναν για να μην δώσουν οι χρυσαυγίτες το αίμα τους τη στιγμή που η Ελλάδα έχει έλλειψη από αίμα. Αλλά δεν κάνανε καμία αιμοδοσία. Διαδηλώνανε να μην δώσετε αίμα. Ναι, βέβαια, δεν το είδατε. Ναι, αλλά δεν πήγανε. Ξέρετε τι γινόταν, κύριε Βιτάλη. Το παρακολούθησα. Δηλαδή το πράγμα είναι καραγκιοζηλίκι. Είναι υποκρισία, είναι εσχρό. Να πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι να δώσουν το αίμα τους και να τους εμποδίζουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν πήγαιναν να δώσουν το αίμα τους. Επειδή νομίζω. Αλλά επειδή όμως. Ναι. Δεν κατάφερα τίποτα, σας ενημερώνω ότι προχθές Κυριακή. Στο γενικό κρατικό Πειραιώς που δεν ήταν εκεί τα κομματόσκυλα για να δημιουργήσουν τη φασαρία την οποία δεν θέλαμε. Έδωσαν αίμα 75 άτομα μόνο από τη Β' Πειραιώς. Ωραία. Εγώ όμως θέλω να σας βάλω μία άλλη διάσταση. Αυτά που λέτε είναι μία άποψη.